Ο δρόμος από την Ξάνθη προς τη Σταυρούπολη έχει μετατραπεί σε χύμαρο. Από το βουνό κατεβαίνουν τεράστιες ποσότητες νερού και λάσπης. Και μέσα στην πόλη η ισχυρή βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια. Στο κέντρο της Νίκαιας. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Στη Νίκαια άνοιξαν οι ουρανοί, πλημμυρίζοντας δρόμους και εγκλωβίζοντας οδηγούς μέσα στα αυτοκίνητά τους. Κάποια σπίτια πλημμυρίσανε, αλλά κινδυνεύσανε. Ο όγκος του νερού ήταν πολύ μεγάλος και σε κάποια σημεία, όπως σε αυτό εδώ το σπίτι, έφτασε το μισό μέτρο. Μέσα σε 45 λεπτά, δεν ξέρω και εγώ πόσα χιλιοστά βροχή έριξε. Πάρα πολύ, ήταν το φαινόμενο ακραίο. Χαλάζει, αυτό είναι το χαλάζει. Η αγιά της Λάρισσας χτυπήθηκε από έντονη χαλαζόπτωση, προκαλώντας ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες. Είχαμε μια βροχή έντονη, ήρθαν και όλα τα νερά από την Εθνική Οδό πάνω και μας έχουν πλημμυρίσει εδώ ένα μεγάλο μέρος του χωραφιού. Στο χωριό Δήμητρα ο δρόμος μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν και στη Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ. Η κακοκαιρία Τζένεση σαρώνει την αμφιλοχία, με τη θάλασσα να γίνεται ένα με τη στεριά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ μεγάλο μέρος της πόλης παρέμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες λόγω της κακοκαιρίας. Μια επιχείρηση στο κέντρο της πόλης γέμισε νερό, ενώ οι υπάλληλοι για ώρες προσπαθούσαν να το καθαρίσουν. Μεγάλη έκταση στον κάμπο Μπελακίου πλημμύρισε, ενώ ο ξεροπόταμος που εκβάλλει στον Αμβρακικό κατέβασε χιλιάδες κυβικά νερού με φερτά υλικά. Φούσκωσε το ρεμαξερόλακα στο Βελβετό Κοζάνης και κατεβαίνει με ορμή μαζί με τόνους λάσπης. Η κακοκαιρία πλήττει την περιοχή από το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δρόμοι πλημμύρισαν και στην Πάτρα. Η κακοκαιρία Γένεσης προκάλεσε προβλήματα και στην περιοχή της Πάτρας. Πίσω μου βλέπετε την οδό Ακτιδημαίων, η οποία έχει πλημμυρίσει από τα νερά. Μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Θεσσαλονίκη.